Πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Πριν από λίγους μήνες είχα την χαρά και την τιμή να δεχτώ την επίσκεψη μια νέα κοπέλα που ήθελε να πάρει μια συνέντευξη. Όχι σαν και αυτές που παίρνω εγώ στην τηλεόραση, μια συνέντευξη για πολιτικά ή άλλα θέματα, αλλά μια συνέντευξη καλλιτεχνική, είχε σχέση με τη μουσική και ο στόχος ήταν η διπλωματική της εργασία. Η Αναστασία Κεχαγιά, την οποία γνώρισα για τις ανάγκες αυτής της συνέντευξης, γεννήθηκε με προβλήματα όρασης. Αυτό δεν την εμπόδισε να κερδίσει στη ζωή όλα όσα ήθελε να κάνει, χωρίς να αφήσει τίποτε από αυτά που είχε δικαίωμα να ελπίσει και να τα πετύχει. Το θέμα της διπλωματικής της εργασίας και εξού η συνάντηση μαζί μου ήταν ο ρόλος στην ποδιακή μουσική ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη που άφησε ιστορία σε αυτόν τον χώρο, του Χρήσανθου Θεοδωρίδη, του οποίου έτυχε να είμαι επί πολλά χρόνια φίλος και συνεργάτης και για αυτήν τη συνεργασία ήθελε να με ρωτήσει η Αναστασία Κεχαγιά. Με αυτήν την ευκαιρία την γνώρισα και εκτίμησα το θάρρος και την δύναμη της θέλησής της και την κάλεσα σήμερα στην εκπομπή μου μαζί με τον πατέρα της, ο οποίος μετά έμαθα σήμερα ότι είναι πρόεδρος του Περιφερειακού, ο κύριος Φώτης Κεχαγιάς, πρόεδρος, από σεμνότητα στο τηλέφωνο δεν μου το είπε ποτέ, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας. Αναστασία Κεχαγιά, κύριε Φώτη Κεχαγιά, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αναστασία μου, είσαι νέα, είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Μπορούσες να διαλέξεις όσα θέματα ήθελες για διπλωματική εργασία. Η μουσική είναι αστήρευτη και ανεξάντλητη. Γιατί διάλεξες το Χρήσανθο Θεοδωρίδη ως θέμα της εργασίας σου στη σχολή σου? Πρώτον, γιατί ο Χρήσανθος Θεοδωρίδης καταγόταν από την περιοχή της Κοζάνης, από ένα χωριό της Κοζάνης, την Ινώη. Ναι, ναι. Επίσης, η καταγωγή μου, την οποία έλκω από τη μητέρα μου, η οποία είναι Πόντια. Ακόμα η έμπνευση που μου είχε δώσει, χωρίς να το θέλει βέβαια, η καθηγήτριά μου στο παραδοσιακό τραγούδι, η κυρία Κατερίνα Παπαδοπούλου, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, με την οποία είδαμε κάποια κλασικά ποντιακά τραγούδια, στο ευρύ φάσμα του ρεπερτορίου που μελετήσαμε, τα οποία όμως στάθηκαν αφορμή για να ξεκινήσω να σκέφτομαι και λίγο παραπέρα. Το πρόβλημα με την όραση εμπόδισε σε τίποτα τις σπουδές σου, το διάβασμά σου? Ποιος σε βοηθούσε, Αναστασία? Γιατί μια διπλωματική εργασία θέλει και διάβασμα και θέλει και πολλή δουλειά. Με βοήθησαν πάρα πολύ η οικογένειά μου. Είχε γίνει από την αρχή μέχρι το τέλος αυτό το μεταπτυχιακό οικογενειακή υπόθεση, θα έλεγα. την αλήθεια λέω. Από εκεί και ύστερα. Έχεις δύο υπέροχους γονείς. Πρέπει ξέρω να το πω εγώ που τους γνώρισα και είδα πόσο συμπαρίστανται. Το ξέρω πραγματικά και το έχω πει και στην συναυλία την οποία είχα κάνει στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας. Γιατί η διπλωματική σου είναι στο τμήμα μουσικών σπουδών και εκεί δεν παρουσιάζεται μόνο γραπτά τις γνώσεις σας, αλλά εξετάζεστε, τραγουδάτε και μουσικά. Ναι. Άρα θα δούμε ένα απόσπασμα από τη συναυλία που έδωσε σε αυτήν την εξέταση. Κύριε Κεχαγιά, υποθέτω ότι είναι από τις λίγες συνεντεύξεις που δεν θα σας ρωτήσουν για θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δυτικής Μακεδονίας. Ένας γονιός που δεν κάθεται στο σπίτι του ή δεν έχει απλά την δική του προσωπική επαγγελματική ενασχόληση, αλλά ασχολείται με τα κοινά, πρωταγωνιστεί σε αυτά και ταυτόχρονα στηρίζει ένα θαυμάσιο παιδί. Πόσο δύσκολο είναι να το συνδυάσει και τι προτεραιότητα είχε σε όλα αυτά η Αναστασία? Δεν ήταν καθόλου δύσκολο, γιατί η Αναστασία είναι ένα χαρισματικό παιδί. Το έχω διαπιστώσει και εγώ που τη γνώρισα. Κύριε Πιπερίδη, είναι ένα παιδί το οποίο, να σκεφτείτε ότι έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις και αρίστευσε 19.500 μόρια και πέρασε πρώτη. Ήταν ένα παιδί το οποίο φοβερά έξυπνο και νιώθουμε περήφανοι σαν οικογένεια, γιατί ό,τι κατάφερε, τα κατάφερε με το σπαθί της και το πανεπιστήμιο το τέλειωσε με άριστα και το μεταπτυχιακό της με άριστα. Είναι άξια θαυμασμού και βέβαια η πολιτική είναι πολύ λίγη προς αυτά που έχει πετύχει η Αναστασία μου. Έχω και άλλα δύο παιδιά και εκείνα είναι πτυχιούχα στο πανεπιστήμιο, είμαι περήφανος αγωνίας, αλλά η μητέρα της ασχολήθηκε πάρα πολύ. Και εγώ, σαν εκπαιδευτικός, γιατί είμαι μαθηματικός, ασχολήθηκα. Νιώθω περήφανος για την Αναστασία. Το να το λέει ο πατέρας της είναι συγκινητικό, αλλά έχει σχετική σημασία, γιατί όλοι οι γονείς αγαπούμε τα παιδιά μας. Να δούμε τι λέει ένας
Όχι συγγενής, ένας άνθρωπος όμως που γνώρισε, στήριξε την Αναστασία και τη βοήθησε στην εργασία της. Ο μουσικός Παναγιώτης Χολόπουλος, με τον οποίο συνδεόμαστε τηλεφωνικά. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε Δημήτρη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Μια χαρά. Εσύ βοήθησε πάρα πολύ την Αναστασία στη διπλωματική της εργασία, γι' αυτό και μου είπε όταν την κάλεσα στην τηλεόραση: ναι, αλλά θέλω να βγει και να μιλήσει ο Παναγιώτης που με στήριξε στην σύνταξη αυτής της εργασίας. Μίλησε μας λίγο για την Αναστασία. Τι είδους άνθρωπος είναι η Αναστασία Κεχαγιά? Καταρχήν, να την ευχαριστήσω γιατί πάντα αναφέρει το όνομά μου όπου και να πάει. Λοιπόν. Δεύτερον που ήθελα να πω είναι ότι δεν βοήθησα την Αναστασία. Ήταν μια εμπειρία και προσθέθηκε ακόμα μια εμπειρία στη ζωή μου, η οποία ήταν κάτι το οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα. Γιατί η Αναστασία έχει μια δύναμη ψυχής, έχει μια έκτη αίσθηση, όπως λέω εγώ στην Αναστασία, η οποία σου δίνει δύναμη και προσωπική και επαγγελματική. Παναγιώτη, ναι, ναι. Η Αναστασία είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει να πάρεις πολλά πράγματα παρά να τις δώσεις. Εγώ έτσι τη λέω και καμιά φορά γελάει κιόλας. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν την ακούσαμε ακόμη σε αυτή την εκπομπή να τραγουδάει. Προς το παρόν συζητάμε. Εσύ όμως την βοήθησε στο μουσικό μέρος, γιατί πέρα από την διπλωματική της εργασία, το γραπτό κομμάτι εξετάστηκε, έδωσε μια συναυλία στα πλαίσια αυτών των εξετάσεων. Μίλησε μας για την καλλιτέχνηδα Αναστασία Κεχαγιά. Η Αναστασία, τιμή μου βέβαια, μου ανέθεσε να αναλάβω σε εισαγωγικά όλο το μουσικό κομμάτι, όσον αφορά τους μουσικούς, την εκτέλεση, τονικότητες, τα πάντα. Έτσι λοιπόν, μαζί με την... η Αναστασία Πρωτάρης, με τον Θεοδωρή τον Παναγιώτη, τον συνάδελφό μας, τον Ιμπραήμ τον Ιμπραήμογλου, τον Γιώργο τον Κοτσινίδη, τον Γιάννη τον Μπούλιο, αυτοί ήμασταν, ναι. Εγώ την Αναστασία την είχα ακούσει. Τα παιδιά έμειναν έκπληκτα με αυτό που ακούσανε. Γενικά πιστεύω ότι ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση. Δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσε να δώσει ο καθένας. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Παναγιώτη Χολόπουλε, σε ευχαριστώ για τον χρόνο μας αφιέρωσης. Να είσαι καλά, φίλε Δημήτρη, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Αναστασία, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό και ξέχασα να πω είναι ότι εδώ και όχι λίγο καιρό διδάσκεις σε παιδιά. Διδάσκεις μουσική σε παιδιά. Ίσως ένα άτομο που αντιμετώπισε στη ζωή του το πρόβλημα που αντιμετώπισες εσύ να θεωρούσε ότι ήδη το μεταπτυχιακό, το διπλωματικό και όσα απέτυχε στη μουσική είναι από μόνο τους αρκετά. Εσύ όμως δεν αισθάνθηκες ότι τελειώνει η αποστολή σου εκεί και αφιερώνεις όλο τον χρόνο σε παιδιά και μάλιστα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία διδάσκεις μουσική. Μίλησε μας για αυτή την εμπειρία. Καταρχήν, η μουσική ποτέ δεν τελειώνει για κανέναν άνθρωπο, ειδικά για κάποιον που ασχολείται από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Πάντα διδάσκεσαι και διδάσκεις τη μουσική. Αυτό πρέπει να κάνεις σε όλη σου τη ζωή. Εγώ είμαι επί 7 χρόνια καθηγήτρια μουσικής. Ναι, ναι. Ήμουνα σε σχολεία της ειδικής αγωγής και τα προηγούμενα 2 χρόνια ήμουνα στο μουσικό σχολείο Πτολεμαϊδας. Μάλιστα. Οι μαθητές σου πώς σε αντιμετωπίζουν? Ποια είναι η σχέση που έχεις με τους μαθητές σου? Οι μαθητές μου, θέλω να πω ότι με αποδέχονται σαν άνθρωπο. Βέβαια, οι καταστάσεις αλλάζουν χρόνο με το χρόνο. Λογικό. Αλλά θέλω να πω ότι στάθηκα πολύ ευτυχής σε όλη μου την εμπειρία της δασκάλας. Να δούμε ένα απόσπασμα από την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αναστασίας Κεχαγιά. Στο μεταπτυχιακό σου όφιλες, πέρα από το γραπτό κομμάτι, να τραγουδήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Οι ανάγκες της κοινωνίας των ιδεών δεν μου επέτρεψαν να είμαι εκεί. Στο είχα εξηγήσει ότι την ώρα της συναυλίας θα είμαι στο στούντιο. Να δούμε ένα απόσπασμα από την συναυλία και την Αναστασία Κεχαγιά. Αναστορώ τα παλαιά. Αναστορώ τα παλαιά.
Έτερον κυλιγερή. Το τραγούδι αυτό χάνεται στα βάθη των ελληνικών αιώνων. Είδαμε αποσπάσματα από την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας Αναστασίας και Χαγιά. Από ό,τι διαπίστωσα, προλόγιζε κάθε τραγούδι ο καλλιτέχνης, δημοσιογράφος, πρώην υποψήφιος βουλευτής και δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος του Κοζάνη και καλός μου φίλος Παναγιώτης Θεοδωρίδης. Νομίζω ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγιώτη Θεοδωρίδη. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους τηλεθεατές. Παναγία, εκκρεμεί εδώ και πολύ καιρό ένα ραντεβού για έναν καφέ. Προφανώς οι πολιτικές σου ενασχολήσεις δεν το επέτρεψαν και έτσι είπα να τα πούμε από τηλεοράσεως. Θέλω ένα σχόλιο για την Αναστασία την Κεχαγιά. Την γνώρισες, τη στήριξες, έχεις προσωπική άποψη για το άτομο και για τις ικανότητες της. Μίλησε μας λίγο για αυτήν. Η Αναστασία είναι μια πολύ αγαπητή φίλη και το λέω με πλήρη συνείδηση με όλο το περιεχόμενο, το ουσιαστικό περιεχόμενο που μπορεί να περιέχει μέσα η λέξη φιλία. Είναι μια πραγματική αγωνίστρια της ζωής, αγαπητέ Δημήτρη, και δεν υπερθεματίζω ούτε κατά το ελάχιστο. Είναι απόλυτα τελειομανής, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και παρά το γεγονός ότι έλκει κατά το ίμιση την καταγωγή της από τον Πότο, παρά αυτά έχει μια αστήρευτη αγάπη για ό,τι σχετίζεται μετά του ποντιακού ελληνισμού και πιο συγκεκριμένα ιδιαίτερα μετά του ποντιακού πολιτισμού και ακόμη πιο συγκεκριμένα με το ποντιακό τραγούδι. Όταν μου είπε πριν από πολύ καιρό ότι θα της ενδιέφερε το θέμα της πτυχιακής της να είναι με σημείο αναφοράς τον πρώτο των πρώτων, όπως μου αρέσει και να χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, του Χρήσανδο Θεοδωρίδη, ο οποίος κατάγεται και από εδώ από την περιοχή μας, πραγματικά συγκινήθηκα, διότι ένα παιδί με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που προανέφερα απέδειξε ότι ξέρει να εκτιμά και να τιμά την τέχνη και τους κορυφαίους εκφραστές της. Όπως ήταν φυσικό, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να σταθούμε στο πλευρό της με το ελάχιστο των δυνατοτήτων ή των γνώσεων γύρω από το ζωντανό θρύλο της ποντιακής μουσικής του Χρήσανθου Θεοδωρίδη. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση της πτυχιακής της και νιώθω ιδιαίτερα περιχαρής και πραγματικά ευλογημένος, μου επιτραπεί η έκφραση, που με τιμά με τη φιλία. Παναγιώτη Θεοδωρίδη, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που βρήκες να μας αφιερώσεις. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μου και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά στο πλατό της τηλεόρασης. Βεβαίως, βεβαίως. Επιστρέφουμε στο στούντιο της Άτλας Τηλεόραση. Η Αναστασία έχει δίπλα της μια ηρωίδα μητέρα που φέρει μάλιστα το πολύ όμορφο παραδοσιακό όνομα Παλάσα, η οποία στάθηκε αδύνατο να δεχτεί για λόγους σεμνότητας να βγει στον αέρα.
Ο μπαμπάς όμως, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα στην τοπική πολιτική ζωή της Δυτικής Μακεδονίας, είναι ο πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου της Κοζάνης Μπολορώτη Αναστασία, όταν σε γνώρισα δεν το ήξερα, είναι ο κύριος Φώτης Κεχαγιάς, δεν είναι Πόντιος, είστε Θρακιώτης αν δεν κάνω λάθος. Κωνσταντινούπολιτης. Σας ενόχλησε το ότι η Αναστασία όταν μεγάλους επέλεξε να αφιερωθεί μουσικά τουλάχιστον στην άλλη πλευρά της καταγωγής της, στη μουσική της μαμάς? Μπορώ να πω καθόλου, γιατί εγώ στην ουσία είμαι ποντιόπληκτος και το λέω έτσι με όλη την καλή μου την καρδιά. Η Αναστασία, πρέπει να ξέρετε κύριε Πιπερίδη, ασχολήθηκε με όλα τα είδη της μουσικής. Τραγουδούσε θρακιώτικο, μακεδονίτικο, ρουμελιώτικο, έντεχνο, λαϊκό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πήρε πρώτα βραβεία Χατζηδάκη, Θεοδωράκη. Και τελευταία με εξέπληξε στη διπλωματική της όταν είπε θα ασχοληθώ με το ποντιακό τραγούδι. Λέω μπράβο. Και το εκείνο που είναι θαυμαστό και το λέω, και θα το έλεγα για οποιοδήποτε παιδί άμα το έκανε αυτό, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε 1,5 χρόνο, όχι απλά τραγουδάει ποντιακά, όχι απλά στη διπλωματική της κατέπληξε τους καθηγητές, ήταν ένα θαυμαστό αυτό που πέτυχε. Αλλά είναι τόσο επίμονη, είπε ο κύριος Θεοδωρίδης, τόσο τηλεομανής, που πάντα, τα πάντα που πέτυχε στη ζωή της, τα πέτυχε με το σπαθί της και μπράβο της. Μπράβο της. Αναστασία, μας είπες τους λόγους για τους οποίους επέλεξες το Χρύσανθο Θεοδωρίδη ως αντικείμενο της εργασίας σου και αυτό με συγκίνησε προσωπικά, γιατί ξέρεις ότι έχω μια ευαισθησία με τον Χρύσανθο. Για σένα τι σημαίνει ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης? Δεν το γνώρισες προσωπικά. Είστε μια γενιά που δυστυχώς δεν είχατε την τύχη να σταθείτε δίπλα σε έναν ογκόλυθο, γιατί ένας τεράστιος καλλιτέχνης αμφιβάλλω θα περάσει ομοιός του ποτέ από το ποντιακό τραγούδι. Για σένα προσωπικά τι σημαίνει το όνομα Χρύσανθος Θεοδωρίδης? Για μένα προσωπικά θα συμφωνήσω με τον αγαπητό φίλο κύριο Παναγιώτη Θεοδωρίδη, που τον αποκαλεί ο πρώτος των πρώτων, και για μένα έτσι είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίστηκε παγκοσμίως για το φωνητικό του εύρος, και αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, το διαπίστωσα ακούγοντάς τον και τον άκουσα όταν δούλευα πάνω στη φωνή του, πάνω στη δισκογραφία του για τη διπλωματική μου. Πιο πριν δεν είχα έτσι τόσο πολλά ακούσματα, δυστυχώς. Τον έμαθες, δηλαδή έμαθες περισσότερα πράγματα για τον Χρύσανθο δουλεύοντας στην εργασία σου? Ναι, και αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα, έτσι ήθελα να γίνει, γιατί κάθε φορά που ξεκινώ να ασχολούμαι με ένα θέμα, δεν θέλω να είναι μια πεπατημένη οδός, από την οποία ξέρω, αν όχι όλα τα περισσότερα, θέλω να είναι κάτι που δεν ξέρω, για να έχω, για να προκαλέσω τον εαυτό μου να μάθει μέσα από αυτή τη δουλειά. Ο πολλής κόσμος δεν το γνωρίζει και εσύ με βέβαια στο ανακάλυψες ότι ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης μπορεί να ήταν ο άρχον του παραδοσιακού ποντιακού τραγουδιού, αλλά είχε μερικές, όχι πολλές, ποσοτικά, αλλά κορυφαίες ποιοτικά στιγμές στην έντεχνη ελληνική δισκογραφία. Τραγούδισε Νίκο Γκάτσο σε μουσική του Χριστόδουλου Χάλαρη. Έκανε φανταστικές συναυλίες επί 2 χρόνια με τον Ξυλούρη. Από αυτά τα μη ποντιακά του Χρύσανθου, τα έχεις ακούσει εσύ τις έντεχνες δισκογραφίες που γίναν πριν γεννηθείς εσύ? Φυσικά. Σου αρέσει κάτι περισσότερο? Το αγαπημένο μου τραγούδι και αγαπημένο όλων, φαντάζομαι, είναι το «Μάνα μου, μάνα». «Μάνα μου, μάνα». Από τους Δροσουλίτες, ένα δίσκο με τη συμμετοχή του Χρύσανθου και της Δήμητρας Γαλάνη, μουσική Χριστόδουλος Χάλαρης, στίχιο ανεπανάληπτος, ανυπέρβλητος, μέγας τεχνίτης του ελληνικού ποιητικού λόγου, Νίκος Γκάτσος. Αν σου ζητήσω να κλείσουμε με το «Μάνα μου, μάνα μου», να το, να το τραγουδήσεις ακαπέλα, θα μου χαλάσεις το χατήρι? Ευχαρίστως. Να το κάνουμε τότε. Νομίζω είναι το καλύτερο δώρο προς τους τηλεθεατές που μας άκουσαν. Μάνα μου, μάνα στο δρόμο μου σπήρανε πέτρα κι αψηφιά. Μάνα μου, μάνα τα νιάτα μου γύρανε κάτω απ' τα σπαθιά. Ουρανέ μου, στείλε μου νερό να
την έρημο να φυτρώσει λουλούδι δροσερό στο κορμί μου τα έρινο, μάνα μου, μάνα την άνοιξη, φέρε μου πάνω στο σταυρό. Αναστασία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ και θέλω να σε συγχαρώ για μία ακόμη φορά για όσα έχεις κερδίσει και όσα πρόκειται να κερδίσεις τη ζωή σου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα εσένα. Εμένα και κακώς. Τους γονείς σου, έχεις δύο υπέροχους γονείς. Εννοείται την οικογένειά μου φυσικά, γιατί το έχω πει και στη συναυλία της διπλωματικής. Είναι τα πάντα για μένα, είναι οι ηρωές μου. Εδώ και 29 χρόνια έχουν γίνει η δύναμή μου, η όραση, τα μάτια που μου λείπουν και ό,τι πολυτιμότερο έχω στη ζωή μου. Όποιος έχει οικογένεια σαν αυτήν που έχω εγώ, έχει όλο τον κόσμο δικό του. Μπορεί οι γονείς σου να είναι ήρωές σου, αλλά σε διαβεβαιώ εγώ που τους βλέπω και τους καμαρώνω με τι θαυμασμό μιλάνε για το παιδί τους, ότι και εσύ είσαι η μοναδική ανεπανάληπτη ηρωίδα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θέλω επίσης κάτι το οποίο θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθώ. Στη γραπτή, αλλά και η ηλική και η ηθική υποστήριξη βοήθησαν και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες, τους οποίους γνώρισα. Όπως ο κύριος Παναγιώτης Ασλανίδης, ο κύριος Γιώτης Γαβριλίδης, ο κύριος Αχιλλέας Βασιλιάδης, ο Χρήστος Οτσενικίδης. Τους βρήκα, τους μου παραχώρησαν οικειοθελώς συνεντεύξεις για το Χρύσανθο, για την ποντιακή μουσική τότε και τώρα. Και ένας από αυτούς βέβαια ήσουν και εσύ. Ξεχνάω κάποιον. Ο κύριος Γιάννης Γκόσιος, του οποίου είμαι μαθήτρια στην Ακαδημία, στη σχολή του. Η κύρια Αλέξης Παρχαρίδης και Γιώργος Σοφιανίδης. Επίσης, να ευχαριστήσω την Εύξηνο Λέσχη Κοζάνης για την πολύτιμη βοήθειά του στη βιβλιογραφία και τον πρόεδρο του, τον κύριο Κώστα Σανίδη. Και επίσης να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου αυτές τις δύο ψυχές που βοηθήσανε υλικά και ηθικά, όχι μόνο στη συναυλία, βοήθησαν και αυτοί με τη σειρά τους στη γραπτή εργασία, παραχωρώντας μου και εκείνη δύο λόγια, δύο κουβέντες, στις συνεντεύξεις που προανέφερα, τον κύριο Παναγιώτη Χολόπουλο και τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρίδη, καθώς και τους υπόλοιπους μουσικούς που συμπράξανε μαζί μας. Καθώς και το σκηνοθέτη, τον κύριο Ζήση Τρίφωνα, που ήταν ο υπεύθυνος επιμέλητης. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σήμερα εδώ, κύριε. Εγώ ευχαριστώ. Και Χαγιά, βλέπω στα μάτια σας ότι είστε περήφανος για το παιδί σας και δικαίως. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής.